Καλησπέρα σας, είμαι ο Θεόδωρος Οβέδος από την FX News και βρίσκεστε στο εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που δείξατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο να συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο κάθε εβδομάδα με τα νέα της επικαιρότητας. Σήμερα κιόλας ο Δήμος ανακοίνωσε, βασικά δημοσίευσε τα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής για το αντιπλημμυρικό έργο. Εδώ βλέπουμε την άδεια υλοτομίας του αλσιδίου της Πίνδου, όπου αναλυτικά γράφει: «Η υλοποίηση του πολύ σημαντικού έργου υποδομής του θέματος θα θωρακίσει την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, η οποία παρουσιάζει πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου, πρόκειται να γίνουν εργασίες εσκαφής και κατασκευής αγωγού ομβρίων και ασφαλοστρωμένης παρακαπτήριας οδού εντός του ασυλίου, που βρίσκεται μεταξύ της οδού Πίνδου και του ποταμού Κηφισού, περίπου 50 μέτρα βόρεια από την βόρεια έξοδο του τούνελ διέλευσης της οδού Πίνδου, υπό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη τεχνητή έκθεση και αποτυπώνονται στο τοπογραφικό σχέδιο. Κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών θα χρειαστεί να απομακρυνθούν 10 πεύκα και 6 κυπαρίσια». Σίγουρα θα έχουν προκύψει πολλές απορίες σχετικά με τα ερχόμενα δε έργα, τόσο από τους δημότες μας, τόσο και από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, διότι ο δρόμος Πίνδου είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος που καλώς ή κακώς μαζεύει πάρα πολύ κίνηση καθημερινά, ειδικότερα όταν υπάρχει κάποιο αθλητικό γεγονός, στην ΟΠΑΠ Αρένα κυρίως. Και όλος ο κόσμος τώρα σίγουρα απορεί για το πόσο θα κλείσει, για το πόσο καιρό θα κλείσει μέχρι να πραγματοποιηθεί την παράκαμψη αυτός ο δρόμος. Για όλες αυτές τις απορίες θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, Γιάννης Τομπούλογλου, από κοινού με στελέχη της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Αρχής, αύριο, Σάββατο, 9 Μαρτίου, στις 6 μετά μεσημβρίας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο ιστόγειο του PPR. Το κόψιμο των δέντρων έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, τόσο από δημότες, όσο και από την παράταξη κοινωνίας Βήμα του Γιάννη Τζέλη. Έχει ήδη οργανωθεί ένα κάλεσμα την Κυριακή στις 7 π.μ. με μαζική παρουσία του κόσμου, για μαζική παρουσία του κόσμου ενάντια στην κοπή των δέντρων. Ενώ η παράταξη του Γιάννη Τζέλη Κοινωνίας Βήμα έκανε την εξής ανακοίνωση. Λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή από την περιφέρεια του άκρους απαραίτητου πολυαναμενόμενου αντιπλημμυρικού έργου της οδού Σκρά, προκύπτει ευνηδίως ως πρώτη παράπλευρη απώλεια και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες η καταστροφή ενός εκ των λίγων πνευμόνων πρασίνου που διαθέτει η περιοχή της νησίδας. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλη τη συνέχεια του δελτίου τύπου στη σελίδα μας fxnews.gr. Ας αλλάξουμε θέμα. Την Κυριακή 3 Μαρτίου του 2024 πραγματοποιήθηκε η Eco-Mobility ποδηλατοδρομία του Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας, μια πρωτοβουλία για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και διακεκριμένος συμπολίτης μας ο Αντώνιος Αυγερινός, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευτυχία Παπαλουκά, στελέχη από το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον ποδηλατικό γύρο που διοργάνωσε το Δεύτερο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου μας και με την συνδρομή των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ υπήρξε υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία και την τροχέα. Ας πάμε τώρα στην παράταξη Πολιτών Πολιτεία, η οποία έκανε την εξής ανακοίνωση. Αγκιστρωμένη στην παραστοντολογία, στη στρατηγική της έντασης και στα παραμύθια η διοίκηση των Μπούλογλου Παπαλουκά. Έχουμε εισέλθει στον τρίτο μήνα της ηττίας νέας διοίκησης και παρά τούτα βλέπουμε την Δημοτική Αρχή των Μπούλογλου να παραμένει αιμονικά αγκιστρωμένη στην παρθοντολογία, στη στρατηγική της έντασης και στα παραμύθια. Ένας επικοινωνιακός μανδύας συγκάλυψης των δικών της ευθυνών, ολιγοριών και καθυστερήσεων. Από ποιους? Από τη Δημοτική Αρχή, που η πρώτη πολιτική επιλογή ήταν το χαράτσι 77% στα δημοτικά τέλη των οικογενειών, η αύξηση 50% στα δημοτικά τέλη των επαγγελματικών χώρων, η αύξηση 64% στα δημοτικά τέλη της εστίασης, η αύξηση 25% στο δημοτικό φόρο, αλλά και υπέρογγες αυξήσεις που σε ορισμένες κατηγορίες ξεπερνούν ακόμη και το 70% στα τέλη του κημητηρίου. Από τη Δημοτική Αρχή που έχει 6 έμιστους αντιδημάρχους,
έμει στο πρόεδρο Δούσου, ήδη προσέλαβε έμει στο Γενικό Γραμματέα, τρεις έμει στους ειδικούς συμβούλους, προκήρυξε την θέση του συμπαραστάτη του Δημότη. Και την ίδια ώρα δηλώνει ότι παρέλαβε καμένη γη. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από το δελτίο τύπου της παράταξης πολιτών πολιτεία. Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο στην ιστοσελίδα μας. Πάμε τώρα στη λαϊκή συσπήρωση και στη δήλωση του Νίκου Σερετάκη για τα έγγραφα που έχει υπογράψει ο κύριος Βούρος για το UEFA Conference League. Δημοποίηση την Παρασκευή 1η Μάρτη από το Δήμο Εγγράφων που έχει υπογράψει ο πρώην Δήμαρχος κύριος Γιάννης Βούρος για τον τελικό του Conference League αποδεικνύει περίτρανα ότι χωρίς την πρωτοβουλία της λαϊκής συσπήρωσης θα είχαν παραμείνει στο μαύρο σκοτάδι. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι μια τέτοιου μέγεθους διοργάνωση αντιμετωπίζεται σε όλα τα επίπεδα με πρωτοφανή προχειρότητα. Είναι χαρακτηριστικό το mail του Δήμου προς την ΕΠΟ για την παραδοχή στοιχείων στάλθηκε μια μέρα μετά την ειδική συνεδρία λογοδοσίας στις 26 Δευτέρου, όπου η Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε ως θέμα προς συζήτηση δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής λειτουργία της πόλης κατά διεξαγωγή του τελικού του Conference League και προστασία των σχολείων και του Άλσους. Το γεγονός ότι ο πρώην Δήμαρχος κ. Βούρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΟΥΔΟΥ, υπέγραψε πίσω από την πλάτη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτών το συγκεκριμένο μνημόνιο και μάλιστα στα αγγλικά, δεν μας επλήσει. Εδώ ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και μάλιστα δηλώνει περήφανος γι' αυτό. Όμως ακόμα και αυτό το άκυρο έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο κύριος Βούρος χωρίς καμία εξουσιοδότηση από οποιονδήποτε δεν κάνει καμία αναφορά στη χρήση του άλσους σε δίωδο οργανωμένων φιλάθλων. Αυτά αποτελούν επιλογές της Δημοτικής Αρχής των Μπούλογλου και οι όποιες αποφάσεις θα βαρύνουν την ίδια. Ας μην ψάχνει λοιπόν για άλλο η Δημοτική Αρχή Νουδού Προθήμων Κέντροαριστερών, δήλωσε ο Νίκος Ερετάκης. Ας περάσουμε τώρα στα αθλητικά. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με τον Άρη στο κλάν της Βικελίδης, όπου ισοφαρίστηκε στο 97ο λεπτό με πέναλτι. Τα γκολ της Ένωσης τα σημείωσε ο Νόρντιν Άμραμπατ με πέναλτι στο 15, ο Ντιμαγκόη Βίντα και ο Ζικιέλ Πόνσε. Ενώ για τον Άρη, ο Γιάννης Βελφατζίδης στο 43, ο Κίκης Αβέριο στο 49 και ο Λορέν Μωρόν στο 97 με πέναλτι. Η ΑΕΚ έπεσε από την πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 59 βαθμούς. Στα τοπικά τώρα, ο Άταλος Νέας Φιλαδέλφειας έχασε από τα Βρυλίσια εντός έδρας με 1-3 και τον γκολ του το σημείωσε ο Κουτσόπουλος Άγγελος. Ο Άταλος συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της β' κατηγορίας του πρώτου ομίλου της ΕΠΣΑ. Από την άλλη, ο Χαλκιδονικός έχασε 3-2 εκτός έδρας από την Νίκη Γαλατσίου. Τα γκολ του τα σημείωσε ο Αθανάσιος Κυριακόπουλος και ο Ευθύμιος Παγιούρας. Αυτό ήταν το εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας από την FX News. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας, ειδικά στην τελευταία μας εκπομπή. Και θα τα πούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα με περισσότερες ειδήσεις για την ενημέρωσή σας. Watching.